Ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα και τη φυσιογνωμία της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου και το οποίο θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον εμπορικό χάρτη του ιστορικού κέντρου, βρίσκεται στα σκαριά τα τελευταία χρόνια και πλέον όλα δείχνουν πως έχει αρχίσει να ξεπαγώνει μετά τα 2 χρόνια πανδημίας που φρέδανε κάθε σχεδιασμό. Ο λόγος για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, ή αλλιώς Open Mall, στο οποίο μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ενταχθούν πάνω από 85 εμπορικές επιχειρήσεις σε όλη την ακτίνα της παλιάς πόλης. Θα μας δώσει μια συνολική εικόνα μπαίνοντας μέσα στην παλιά πόλη. Έχει επιλεχθεί το να γίνει το ανοιχτό κέντρο εμπορίου στην παλιά πόλη, γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζεται και με ιστορικό υλικό δίπλα στα καταστήματα. Η φιλοσοφία του Open Mall βασίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες που θα μεταμορφώσουν ουσιαστικά το ρεθυμνιώτικο επιχειρήν. Τα καταστήματα που θα αποτελούν κομμάτι του θα έχουν παρόμοιες προσώψεις, θα μπορούν να οργανώνουν από κοινού δράσεις, ενώ οι επιχειρήσεις θα εξυγχρονιστούν τεχνολογικά, προβάλλοντας μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής τα προϊόντα του στο διαδίκτυο, την ίδια στιγμή που θα αναβαθμιστούν αισθητικά και όλες οι παρακείμενες πλατείες που θα μετατρεπούν στα λεγόμενα Pocket Parks. Θα μπορεί να μπαίνει μέσα και να κάνει μια εικονική ξενάγηση, το να βρει τα γυαλιά του, την τσάντα του, τα ρούχα του. Αυτό είναι πολύ βασικό. Θα γίνει μια αναβάθμιση σε κάποιες μικρές πλατείες του, να γίνουν τα pocket park, που θα μπορεί ο άλλος να μπορεί να κάθεται, να φορτίζει το κινητό του, το wifi να είναι σε πολύ καλή, να έχει πολύ καλή δυνατότητα. Με το πέρας όμως τη σεζόν θα ολοκληρωθεί όλο το κομμάτι της ανάπλασης της Μελισσινού. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η δεύτερη παρέμβαση. Είναι η ανάπλαση της πλατείας των 4 μαρτύρων. Και μετά μας μένουν οι παρεμβάσεις στην πλατεία Μικρασιατών. Το έργο έχει εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ και υλοποιείται από το Δήμο Ρεθύμνου στο κομμάτι των έργων υποδομών, αλλά και από τον Εμπορικό Σύλλογο προς τις δράσεις προώθησης και προβολής των επιχειρήσεων. Το ένα κατάστημα σε σύγκριση με το άλλο θα μπορεί με ωραίο τρόπο να συναγωνίζεται και να κατεβάζουμε κόσμο στην αγορά και να έχει κάθε φορά κάτι διαφορετικό να δει. Δεν θα είναι μία deadline γραμμή. Θα υπάρχουν δρόμενα, θα υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες που θα σε κάνουν να αισθάνεσαι ασφαλής επισκέπτοντας το ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Βάσει χρονοδιαγράμματος, το έργο θα πρέπει να είναι έτοιμο έως το 2023, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια παράλληλα να κουμπώσουν και άλλα έργα αισθητικής αναβάθμισης κτισμάτων του ιστορικού κέντρου. Το τεχνικό έργο βοηθάει πάρα πολύ για να αλλάξει τη φυσιογνωμία μιας πόλης, οπουδήποτε και έχει συμβεί, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι εμείς, σαν δημότες, να το προστατεύσουμε και να ακολουθήσουμε τις όποιες αλλαγές γίνονται. Αν δεν την υποστηριχτεί δηλαδή από εμάς τους ίδιους, το τεχνικό έργο δυστυχώς την πορεία φθήνει.